αυτά που λείπει στην ομάδα εδώ και τόσα χρόνια. Τώρα να λέμε ό,τι και να λέμε δεν θα αλλάξει τίποτα. Είπαμε και πολλές φορές ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι και καλύτερη στιγμή, διότι ξέρετε, αν θέλεις να φέρεις ένα καλό ποδοσφαιριστή, αυτός περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν κλαίνει δύο μήνες πριν την πόρτα σε άλλες ομάδες. Δουλεύουν οι άνθρωποι, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και ελπίζω ότι θα γίνει και αυτό. Αυτό από τη στιγμή τώρα για μας είναι σημαντικό, ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος ότι έστω και, όπως είπα και πριν, δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να βγάλει στα συμπεράσματα, αλλά είναι φιλικό παιχνίδι με μια ομάδα που είναι έτοιμη να παίξει το επίσημο παιχνίδι. Εμείς ακόμα πριν δύο εβδομάδες ξεκινήσαμε, αλλά είχαμε πολύ καλή λειτουργία και αμυντικά και επιθετικά. Και αυτό που θέλω εγώ είναι ότι να βλέπω μέσα στο αγωνιστικό χώρο ομάδα, όχι απλώς να βασίζεται σε κάποιους ένα ή δύο ή τρεις παίχτες. Και πιστεύω ότι αυτό δείξαμε σήμερα. Πάντως δοκιμάσατε τον Μπακασέτα στην κορυφή της επίθεσης σήμερα. Ποια είναι η εντύπωση σας και αν το έχετε συνακριβώσει? Δοκιμάσαμε και στην επίθεση και στα αριστερά και πίσω από την επιθετικό. Καλό είναι. Εμένα μου αρέσει να έχω παίχτες που μπορούν να παίξουν σε διάφορες θέσεις. Από εκεί πέρα τώρα